Εμείς θα ανοίξουμε τώρα μία παρένθεση με αθλητικό ρεπορτάζ, με μία συζήτηση που αφορά το τοπικό ποδόσφαιρο. Θα συνομιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο του Πανό Μαλίων, τον κύριο Γιάννη Κρητικό. Κύριε Κρητικέ, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβαση και το σχόλιο σας και τη συζήτηση καλησπέρα που θα κάνουμε. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Η κατάσταση στο τοπικό ποδόσφαιρο μετά από 4 μήνες αγωνιστικής απραξίας ποια είναι? Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Σε μια εποχή που η ζωή έχει νεκρώσει, τίποτα δεν μπορεί να είναι το ίδιο, γιατί δεν υπάρχει κανονικότητα. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν περιλαμβάνεται και το ποδόσφαιρο. Όπως ξέρετε, τελειώνει και αυτός ο μήνας, μπαίνουμε αρχές Μάρτη και δεν μπορούμε να μιλάμε για επανέναρξη ενώ τα χρονικά περιθώρια πλέον έχουν εξαντληθεί. Οπότε δεν βλέπετε επανέναρξη στο τοπικό? Όχι μόνο ότι το βλέπω, θεωρώ ότι είναι και αδύνατο να συμβεί. Σε αντίθεση με την ΓΑΜΑ Εθνική που φαίνεται ότι δρομολογείται μια διαφορετική νέα απόφαση. Ναι, κοιτάξτε, και εκεί είδατε ότι υπήρχαν και πολλές αντιρρήσεις από προέδρους και διοικήσεις της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για το ερασινικό όμως ποδόσφαιρο που συζητάμε σήμερα, βλέπετε ότι ακόμα δεν έχουν επιληθεί τι θα γίνει με τα rapid test, αν μπορούν κάποιοι να τα αναλάβουν. Μιλάμε για ερασινικούς ποδοσφαιριστές και αν η τουριστική σεζόν που όλοι περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, αν θα ξεκινήσει, το πότε θα ξεκινήσει επαγγελματικά. Όλα αυτά τα παιδιά θα πρέπει να πιάσουν δουλειές. Βλέπετε ότι τα χρονικά μας, όπως να επαναλάβω, περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι σχεδόν είναι αδύνατο να υπάρξει επανεκκίνηση. Σε μια τοπική κοινωνία όπως αυτή των Μαλίων, που ο αθλητισμός αποτελεί, κύριε Κρητικέ, μια σημαντική διέξοδο. Αυτή η συνεχιζόμενη καραντίνα, τα περιοριστικά μέτρα, η αποχή από τους αθλητικούς χώρους, πώς αντιμετωπίζεται από τους κατοίκους εκεί, από τη νέα γενιά? Τι να πω, είναι τραγική. Τραγική είναι και όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στη ζωή μας. Καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν θα ήθελε να βλέπει παιδιά να είναι εγκλωβισμένα στα σπίτια τους, να μην έχουν χάσει την ελευθερία της σκέψης τους. Δεν μπορεί να συναντηθούν τα παιδιά μας, δεν μπορούν να χαρούν τη ζωή τους. Όλα αυτά δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα και η μόνη μας ευχή όλων, πιστεύω, είναι να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και να ξαναδούμε να γεμίζουν και τα γήπεδα, τόσο σε αθλητές όσο και σε θεατές, να ξαναδούμε το χαμόγελο στα παιδιά. Γενικά να μπούμε, όπως λέω, σε μια κανονικότητα. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι τραγικό στη ζωή μας. Τα νέα παιδιά τα οποία απαρτίζουν τις ακαδημίες της ομάδας των Μαλίων του Πανόμ, πώς διανύουν αυτή την περίοδο, πώς αισθάνονται μακριά από τα γήπεδα? Να εστιάσουμε λίγο στα παιδιά των ακαδημιών σας. Ναι, τα παιδιά παραμένουν στα σπίτια τους. Εδώ βλέπετε ότι μέχρι πριν λίγο καιρό δεν πηγαίναν ούτε καν σχολείο. Τουλάχιστον ανοίξαν τα σχολεία. Αυτό είναι προς τη θετικότητα της πλευράς αυτής. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή, λόγω του ότι είναι νέα παιδιά, να μπορέσουν πολύ πιο εύκολα να ανοίξουν οι ακαδημίες, να ανοίξει αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να έρθουν στα γήπεδα και να αθληθούν και να χαμογελάσουν και να παίξουν, γιατί για αυτούς είναι ένα παιχνίδι. Εμείς σαν ομάδα στα Μάλια, μου δίνεται και η δυνατότητα να σας πω ότι όλο αυτό τον καιρό που έχουμε και το χρόνο, προσπαθούμε για πρώτη φορά να δημιουργήσουμε και να μεγαλώσουμε το όνομα του Πανόμου. Και εκεί θέλω να καταλήξω. Συγγνώμη σας, διακόπτω, κύριε Κρητικέ. Στο σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα, μαθαίνω ότι έχουν σχεδιαστεί, έχει εκπονηθεί ένας σχεδιασμός με επίκεντρο νέα έργα, με επίκεντρο την ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών σας. Ναι. Είναι από τις λίγες φορές που σε μικρές πληθυσμιακά κοινωνίες κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Προσπαθούμε λοιπόν να οργανωθούμε και να φέρουμε εις πέρας τη μεγιστοποίηση του ονόματος των Μαλίων σε όλα τα αθλήματα πλέον. Γι' αυτό λέμε μια ιστορία, μια πόλη, μια ομάδα, που με αυτό το σύνθημα θέλουμε να παροτρύνουμε όλους αυτούς και που μας στηρίζουν
να γίνει πραγματικότητα αυτό το όραμα και το καταστατικό του ιστορικότερου συλλόγου του τόπου μας. Γνωρίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο, γιατί πρώτα πρέπει να έρθουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως καταλαβαίνετε. Περιμένουμε από το Δήμο Χερσονήσου να υλοποιηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως είναι το κλειστό, όπως είναι ο στίβος δίπλα στο γήπεδο των Μαλίων, να καλυτερεύσουν όλα αυτά τα πράγματα, το βοηθητικό γήπεδο των Μαλίων, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν τα μικρά παιδιά σε όλο αυτό. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και παρόλο τις δύσκολες καταστάσεις και τις οικονομικές, όπως καταλαβαίνετε από τη στιγμή που όλα τα πράγματα είναι κλειστά και βλέπετε ότι οι επιχειρηματίες δείχνουν ένα πολύ καλό πρόσωπο σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Κρητικέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση και το σχόλιο σας και ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά στο τοπικό ποδόσφαιρο, καθώς τα νέα παιδιά θέλουν να επιστρέψουν στα γήπεδα και να αθληθούν βέβαια. Είναι και μία διέξοδος μέσα σε μία πολύ δύσκολη περίοδο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, Νίκο, να ευχαριστήσω και να ευχηθώ και εγώ ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.